Αλήθεια, πώς νιώθει ένας άνθρωπος που δίνει αίμα για ένα τόσο πολύ σοβαρό σκοπό και με αφορμή το θάνατο μιας μαθήτριάς του? Νομίζω ότι όλοι την ξέρουν την απάντηση ήδη, ότι δεν περιγράφεται αυτό το συναίσθημα. Δηλαδή, όσο και να το σκέφτεσαι για να προετοιμάζεσαι, απλά δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι κάτι που ευχόμουν να μπορώ να το κάνω, γιατί για μένα είναι η πρώτη φορά. Δεν μπόρεσα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα ευχόμουν πραγματικά όταν έρθω εδώ να κάνω τον πρώτο έλεγχο να μου πούνε ότι ναι, μπορείς να το κάνεις. Και εννοείται το συστήνω σε όλους. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει εδώ σήμερα για όσες ώρες ακόμα θα είμαστε εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να προσφέρουμε. Αυτός είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς, πολύ δυνατούς. Ελάτε εδώ, αν δείτε αυτή τη δήλωση τώρα και ακόμα είναι εδώ μέχρι κάποια ώρα. Και είναι σίγουρο ότι θα ξανάρθει και θα ξανάρθει αυτό. Το δικό μου συνέστημα. Υπάρχει κάποιος τη στιγμή που δίνει το αίμα του, σκεφτόμαστε ότι μπορεί να σώσει μία ζωή, να βοηθήσει την υγεία κάποιου ανθρώπου αύριο μεθαύριο? Θεωρώ ότι είναι ευτυχισμένος. Δηλαδή αυτό που εγώ αισθάνομαι είναι αυτό. Είναι ευτυχία που μπορώ να προσφέρω και μακάρι να μπορούσαμε όλοι να το κάνουμε και μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και όλους.